πάρκο Θεοτοκόπουλου, άλλοτε ένας ζωντανός πνεύμονα στο κέντρο του Ηρακλείου, έχει μετατραπεί σε σκιά του παλιού του εαυτού. Εκεί που κάποτε οι οικογένειες περπατούσαν και τα παιδιά έπαιζαν, τώρα κυριαρχεί ο φόβος. Άστεγοι και άλλα παραβατικά στοιχεία που βρίσκουν καταφύγιο στο πάρκο, το οποίο έχουν μετατρέψει σχεδόν άβατο τη νύχτα. Από την εμπειρία που έχω από τότε, ας πούμε, γινόταν διακίνηση ναρκωτικών. Εδώ υπήρχε ένας μετασχηματιστής της ΔΕΗ και εκεί ανταλλάσσανε τα προϊόντα. Εσείς περνάτε από εκείνο το... Κάθε μέρα. Και τι βλέπετε? Δεν μπορώ. Προσπαθούμε να φύγουμε το συντομότερο. Να φύγουμε για να μην βλέπουμε αυτό το χάλι. Είτε, άμα έχει νυχτώσει δεν μπορείς να περάσεις από εκεί, αφού έχουν ακουστεί διάφορα. Ότι υπάρχουν που επιτίθονται, ότι γενικά υπάρχει θέμα. Αλλά δεν υπάρχει και λύση όμως. Η παραβατικότητα συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης, με τους κατοίκους της περιοχής να ζητούν από τους αρμόδιους να επιληφθούν της υπόθεσης. Ας το κοιτάξουν αυτοί που μας κυβερνούν να βρουν λύση για όλους. Κάτι θα υπάρχει εκεί, οπωσδήποτε. Πάρκο είναι αυτό. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την απογοήτευση και την ανησυχία τους για τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης. Κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών και συγκρούσεις στο εσωτερικό του πάρκου έχουν γίνει καθημερινότητα, ενώ η απουσία συστηματικής αστυνόμευσης κάνει την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Το άλλοτε καλοδιατηρημένο πάρκο, σύμβολο της ζωής στο κέντρο της πόλης, έχει πια μετατραπεί σε τόπο περιθωρίου και παρανομίας, προκαλώντας ανησυχία σε όσους περνούν από εκεί. Βλέπω ότι ούτε και αυτή η Δημοτική Αρχή έχει κάνει καμιά δουλειά, ούτε από καθαριότητα, ούτε από τίποτα, και υπερηφανευόμαστε στο Ηράκλειο για τη βρωμιά του. Περισσότερος έλεγχος, θα έλεγα καλύτερα. Αστυνόμευση θα είναι, βάλουν κανένα φύλακα, να μπει και κάποιος άνθρωπος σε καμιά δουλειά, κάτι να γίνει. Τώρα να υπάρχει εκεί πέρα, γιατί περνάνε πολύ το πάρκο, έχει τα παιδιά, έχει το και έχει και πολύ ωραίο καφετέρι εκεί μέσα. Περισσότερος φωτισμός ίσως, να περνάει και κάποια αστυνομία, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπολίες, πεζές, πότε-πότε. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Δεν έχει γίνει άντρο ουσιαστικά παραβατικότητας. Δεν είναι το καλύτερο τώρα, οι άστιγοι να είναι εκεί. Για τους άστιγους θα πρέπει να έχει φροντίσει το κράτος. Αυτό δεν πρέπει. Για αυτούς να ρωτήσετε τους υπεύθυνους, λοιπόν, τους υπεύθυνους του κράτους, να ρωτήσετε γιατί υπάρχουν τόσοι άστιγοι εκεί. Στους δρόμους. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την εικόνα του ίδιου του Ηρακλείου, με τις τοπικές αρχές να καλούνται να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, αναζητώντας λύσεις που θα αποκαταστήσουν την τάξη και την αίσθηση ασφάλειας, αλλά και να προσφέρουν στήριξη στους άστεγους που βρίσκουν καταφύγιο στο πάρκο.